τίτλος από το κέντρο της πόλης μας, στην εκδήλωση για τον πρώτο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης και ποιηματος της σχολικής χρονιάς 2015-2016. Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου μας με το Σωματείο Εθελοντών Μεσίνης και την ευγενική συμμετοχή της Ένωσης Μεσίνιων Συγγραφέων. Αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον πρώτο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Μεσίνης που συνεργάζεται μαζί μας σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση, καθώς και την Ένωση Μεσίνιων Συγγραφέων για τη συμμετοχή τους. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Μεσίνης για την προαγωγή του πολιτισμού και ειδικότερα στο πρόγραμμα του Σωματείου Εθελοντών Μεσίνης «Λογοτεχνικές βραδιές». Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για τα παιδιά να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία και να δοκιμάσουν τη γνησιότητα της νεανικής τους ευαισθησίας στη συγγραφή κειμένων. Κατά τη διάρκεια της προκήρυξης του διαγωνισμού, ερχόμενοι σε επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και μαθητές, εισέπραγαν τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους για την πρωτοβουλία του σωματείου μας. Η προσπάθεια όλων μας στηρίχθηκε με ενδιαφέρον και βρήκε την ανάλογη αποδοχή και βοήθεια από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των γυμνασίων και λυκείων της πόλης μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς γιατί παρευρύνουν γενικώς τους μαθητές σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισμού στο πλαίσιο του εθελοντισμού. Στη συνέχεια, η πρότασή μας προς την Κέτη Καγκαράκη, την Ένωση Μεσίνιων Συγγραφέων και τον Τίμο Γιανακόπουλο να μετέχουν και να στελεχώσουν την αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση και βράβευση των μαθητών, έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η προσπάθειά μας υποστηρίχθηκε με ένθερμο ζήλο από Κριτική Επιτροπή, της οποίας τα μέλη είναι άνθρωποι που εντρυφούν στη λογοτεχνία και βρίσκονται πολύ κοντά στους νέους μας. Είμαστε βέβαιοι ότι τα μέλη της Επιτροπής, με τη σοβαρότητα, την ευθυκρισία και κυρίως την αγάπη τους προς τους νέους, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και καθιέρωση του διαγωνισμού σε θεσμό για την πόλη μας. Αγαπητά μας παιδιά, μας κάνατε να μετρήσουμε λέξη τη λέξη, φράση τη φράση, τις χαρές, τους φόβους και τις αγωνίες σας, τα όνειρα και τις ελπίδες σας. Μπήκατε στην καρδιά μας, την κερδίσατε και νιώσαμε πως είστε όλοι νικητές, βραβευθέντες και μη, γιατί νίκη είναι η συμμετοχή και η δημιουργία. Η δοκιμασία στη γραφή είναι η καλύτερη άσκηση του νου. Ευκαιρία για εμβάθυνση και εξωτερήκευση συναισθημάτων είναι τελικά μια δύναμη, μια φορά από μέσα προς τα έξω. Έχω τράκα αυτή τη στιγμή. Με συνδέουν με τη Μεσίνη πολύ δεσμοί. Πρώτον, έχω περάσει την εφηβεία από το γυμνάσιο και την έκτη δημοτικού με διευθυντή τον κύριο Τρίφωνα Παρουσόπουλο. Το θεώρησα τιμή όταν η κυρία Τονάκου με κάλεσε για να λάβω μέρος ως κριτής στο διαγωνισμό. Μου λέει: μη σε κουράσω, πώς να έρθεις. Λέω: μεγαλύτερη τιμή να κρίνω σε εισαγωγικά παιδιά που έχουμε βαδίσει μέσα στις ίδιες αίθουσες. Το θεωρώ κάπως ιδιαίτερο και δεν το περίμενα κιόλας ότι θα κάνει ο εθελοντισμός αυτή την κίνηση. Είχα την ευκαιρία ευτυχώς και μίλησα σε ορισμένα παιδιά που διακρίθηκαν. Είδα ότι έχουν βλέψεις, ότι έχουν όνειρα, ότι προσπάθησαν με την ψυχή τους και αυτό είναι τιμητικό και ευβίωνο για τα παιδιά. Στα κείμενά τους επέλεξαν θέματα σχετικά με την αγάπη και την τρυφερότητα, τον έρωτα, τη φιλία, την μοναξιά, τη συμπαράσταση στις δυσκολίες, την προσφυγιά, την ειρήνη και τη συναδέλφωση των λαών. Η Κριτική Επιτροπή, αφού εκτίμησε τη συνολική προσπάθεια των μαθητών, επέλεξε με το εξής σκεπτικό τους άξιους για βράβευση. Έλαβε υπόψη την οργάνωση του λόγου και την καλή χρήση της γλώσσας από τους γράφοντες, αξιολόγησε την επιτυχία
συγκεκριμένη σύνθεση και δομή των κειμένων, καθώς και την ευρηματικότητα, την πρωτοτυπία, αλλά και το ενδιαφέρον που προκαλούσε η ιστορία του κάθε κειμένου. Επιπλέον, εκτίμησε τη στάση των μαθητών απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα και στα μηνύματα που θέλησαν να μεταδώσουν μέσα από τα κείμενά τους. Ειδικότερα για τα ποίηματα, η Κριτική Επιτροπή είχε ως κριτήριο και την εικονοπλαστική ικανότητα των μαθητών, την δραστικότητα του λόγου τους και την ευαισθησία με την οποία πραγματεύτηκαν τα θέματα τους. Και προχωράμε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου μαθητικού διαγωνισμού, ποίησης και διηγήματος. Ξεκινάμε με ποίημα. Γυμνάσιο. Πρώτο βραβείο. Του έρωτα. Αγγελετάκη Μαρίνα. Παρακαλώ τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Χριστοφαρίδη, εκ μέρους του κύριου δημάρχου, να έρθει για την απονομή. Βραβείο. Σε περιμένω. Κόρμπι Χρυσαφένια, από το δεύτερο γυμνάσιο. Έρχονται στα μάτια μου κάθε φορά που το μυαλό μου σε σένα ταξιδεύει. Θυμάμαι τις ώρες που περνάμε μαζί και η ψυχή μου ζητά να τη ζήσει ξανά πάλι από την αρχή. Και ας μην γνωρίσει τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Έπεσα θύμα της ματιάς σου και εσύ όπως ο κυνηγός πυροβολία λείπτα το θύμα του με χτύπησες με τα βέλη του έρωτά σου. Και ζήσαμε τον έρωτα με πάθος από την πρώτη στιγμή. Το μυαλό μου χάθηκε κάπου ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Η καρδιά μου αφέθηκε στα χέρια σου και την έκανες ό,τι ήθελες. Και το σώμα μου παραδόθηκε στο χώρο του έρωτα και άρχισε να χορεύω ασταμάτητα στον τρελό ρυθμό του. Όμως όλοι οι έρωτες πρέπει κάποτε να πεθάνουν. Έτσι χάθηκε και ο δικός μας, ξαφνικά. Και έμειναν μόνο οι αναμνήσεις σαν κοφτερά μαχαίρια να πληγώνουν τις ψυχές μας και να μας θυμίζουν όλα αυτά που ζήσαμε μαζί μέχρι να έρθει η λύτρωση του θανάτου. Μη φοβάσαι. Δεν θα σε πειράξω. Το μόνο που θέλω είναι κάποιον να μιλήσω. Γιατί είμαι μόνη μου και η μοναξιά σκοτώνει τους ανθρώπους. Το γέλιο μετά από ένα πετυχημένο αστείο. Τα δευτερόλεπτα μετά από την αστραπή. Η απότομη σιωπή μετά το τέλος της μουσικής. Το πάγωμα πριν τελειώσουμε. Ο θάνατος μετά τη ζωή. Όλα αποκτούν σημαντικά νόημα όταν έχεις κάποιον δίπλα σου. Επειδή τα μάτια μου δεν έχουν ποτέ μπροστά σας δάκρυα, δεν σημαίνει πως η καρδιά μου δεν σπαράζει στο κλάμα. Κάποιες φορές θέλω να τα παρατήσω, να κουκουλωθώ με τα συντόνια μου και να κλάψω, ώσπου να μην μπορώ άλλο. Αλλά ποτέ δεν το λέω σε κανέναν, γιατί ξέρω πως δεν θα με καταλάβουν. Ξέρω πως όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, όμως κάποιες φορές θα ήθελα να το γνωρίζω. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που είμαι μόνη μου? Δεν ζητάω πολλά, απλά θέλω να είμαι σημαντική για κάποιον. Όπως ακριβώς θα είσαι εσύ για μένα, αν γίνεις φίλος μου. Σε περιμένω. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, από μόνο σε βάθος θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι φυλές του Αδάμ, σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά Πλατάρου Μαρία, από το πρώτο Γενικό Ενιαίο Λύκειο. Κυρία Κεσταγκαράκη, για την απονομή.
Τα δίχτυα Λαμπροπούλου Γεωργία από το πρώτο γενικό ενιαίο λύκειο. Παρακαλώ τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριο Παναγιώτη Πετρόπουλο. Το Πεφταστέρι. Είναι νύχτα σε ένα σπίτι, μια ψυχούλα κλαίει. Κοιτά ψηλά στον ουρανό και μοναχή της λέει: «Αχ, Θεούλη μου καλέ, κάνε να πέσει αστέρι, να πραγματοποιηθεί ευχούλα μου, να γίνω περιστέρι, να είμαι ειρήνη σύμβολο και όχι πολέμου χάρη, να ταξιδεύω μακριά, να φτάσω στο φεγγάρι, να βλέπω παιδιά χαρούμενα, με ελπίδα φωτισμένα και όχι ανθρώπους δύστυχους, με χέρια ματωμένα, να είναι η γη μια αγκαλιά και μια φωλιά αγάπης που δεν θα υπάρχει μοναξιά και ίχνος αυταπάτης». Πέφτει η μαύρη νύχτα και τα πάντα γύρω της καλύπτει. Και με μια κόκκινη σπυρίχτα, μιζέρια παίρνει μέσα μου μαζί και λύπη. Κλείνω τα μάτια, τα πόδια μου αφήνουν να με οδηγήσουν. Σε θυμάμαι κάτω από ψηλά κατάρτια, ή μήπως κι εσύ μέσα στο όνειρό μου ήσουν. Τα κρύα μου χέρια απλώνουν, την ψεύτικη ζωή να ψηλαφίσω. Που μ' άφησε στα δεσμά της να κρυώνω, και ελπίδες κι όνειρα μου ζήταγε πίσω να τα αφήσω. Με μνήμη μισή και άδεια, στη θάλασσα στέκομαι εμπρός. Είναι τα χρόνια σαπισμένα καράβια και εγώ του εαυτού μου ο χειρότερος εχθρός. Τώρα, μες στη θάλασσα στα δίχτυα, θυμάμαι όσα είπα και έκανα κάποτε. Τα έκανα στα αλήθεια ή το σώμα μου σε κόσμο γνώριμο δεν βρέθηκε ποτέ. Πίσω σ' αφήνει η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου, η γη μου. Κι αφού οι καλοί σου λένε πάντα την αλήθεια και νικούν και σε παίρνουν μακριά, γιατί εσύ μην έξεις οι στιγμές, οι φίλοι που θα δεις είναι γνωστοί και θα γοντάσεις πικρές χαρές και μήλες. Που δεν έχουν τελειωμό, σαν τα σεντόνια που μας πνίγουν, σαν τα τσιγάρα που μας ρίχνουν. Και μείνα εδώ, να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μην λέει σ' αγαπώ. Συνεχίζουμε με δίγημα, γυμνάσιο, πρώτο βραβείο. Αγάπη ήταν από Στολοπούλου Ιωάννα, το πρώτο γυμνάσιο. Παρακαλώ την κυρία Ελισάβετ Σταθοπούλου, διευθύντρια του πρώτου γυμνασίου, για την απονομή. Δεύτερο βραβείο, μια νύχτα μόνο, Καραγιώργη Μαρία. Δεύτερο γυμνάσιο. Παρακαλώ τον κύριο Άγγελο Λάπα, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής. Αγάπη ήταν. Ήταν μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα στην Αθήνα. Ο Αλέξανδρος καθόταν στο παγκάκι και βρεχόταν από την απότομη βροχή. Εκείνη την εποχή, το σχολείο είχε μια τρομακτική μορφή στο μυαλό και στην ψυχή του, λόγω της βίας που δεχόταν αμήλυτος από τα υπόλοιπα παιδιά. Πατέρα δεν γνώρισε ποτέ και η μητέρα του πέθανε μετά τη γέννησή του και έτσι έμεινε σε ένα ίδρυμα. Μία μέρα δεν άντεξε άλλο. Έφευγε μια για πάντα από το ίδρυμα. Ένα δάκρυ κύλησε από τα ξεθοριασμένα και κουρασμένα μάτια του. Ήταν άστεγος. Τα πρωινά ζητιάνευε με ένα κουτάκι από παλιά ξεραμένη σούπα. Το κουτί όμως ήταν πάντα άδειο. Μία μέρα είδε δίπλα στο σκουριασμένο παγκάκι ένα μικρό ξύλινο και περιποιημένο καλάθι. Άπλωσε το χέρι του που έτρεμε και μόλις το άνοιξε,
αντίκρισε μια μάλινη κουβέρτα, φαγητό, ένα ριγέ σκούφο και ένα κρύ κασκόλ. Κοίταζε προσεκτικά το καλάθι για πολλή ώρα, μέχρι που παρατήρησε ένα μικρό φάκελο στο κάτω μέρος. Άνοιξε το φάκελο. «Θα τα καταφέρεις, μη σταματήσεις ποτέ να ελπίσεις για κάτι καλύτερο». Δεν είχε ξανανιώσει έτσι. Το σκουριασμένο και βρώμικο παγκάκι φαινόταν σαν ένα μαλακό και ονειρεμένο κρεβάτι. Οι μέρες πέρασαν γρήγορα, και λάμπανε κάθε μέρα από ένα ίδιο καλάθι, που εκτός από φαγητό και ρούχα, περιείχε και από ένα κομμάτι της καρδιάς του. Ξημέρωσε 1η Ιανουαρίου. Άνοιξε το καλάθι και μέσα είδε αρκετά χρήματα. Επίσης, παρατήρησε και ένα γράμμα. Με αυτά τα χρήματα μπορείς να ξεκινήσεις τη ζωή σου από την αρχή. Ξαφνικά, ενώ σκεφτόταν, είδε μια ταυτότητα πεσμένη δίπλα στο καλάθι. Στη φωτογραφία ήταν μια κοπέλα με μαύρα μακριά μαλλιά και λευκό δέρμα. Το όνομά της ήταν Αγάπη Ιωάννη. 5 χρόνια αργότερα. Η ζωή του είχε αλλάξει ριζικά. Ενώ έκανε αναδρομή στο παρελθόν, αντίκρισε τον Λεωνίδα, τον καλύτερο του φίλο. Ήταν διάσημος γιατρός. Σήμερα εξέτασα μια κοπέλα και δείχνωσα πρόβλημα στα νεφρά της, μα δεν έχει βρεθεί δότης. Αν δεν βρεθεί σύντομα, πολύ φοβάμαι πως θα πεθάνει. Τότε του έδειξε το βιβλιάριό της και το ποτήρι με το ποτό που του έφερνε, του έπεσε από τα χέρια. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Το όνομα της κοπέλας ήταν Αγάπη Ιωάννη. Λεωνίδα, θέλω εγώ να γίνω δότης και να δωρήσω το ένα μου νεφρό. Η εγχείρηση είχε πετύχει. Η αγάπη δάκρυσε. Σκέφτηκε τα λόγια που της είχε πει ο Λεωνίδας. Ο δότης προτιμούσε να μείνει μυστικός. Ο Λεωνίδας κρατούσε ένα μικρό καφέ ξυλίνο καλάθι. Πριν το ανοίξει η αγάπη, ήξερε πως εκείνος ο άτυχος άνθρωπος που η ζωή του φέρθηκε σκληρά και εκείνη αποφάσισε να τον βοηθήσει ήταν ο δότης. Άνοιξε αργά το καλάθι. Μέσα βρισκόταν ένα μπουκέτο λουλούδια και ένα γράμμα. «Αγάπη, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Τότε που ο πόνος με μαστίγωνε νελέητα, ήσουν ο μοναδικός άνθρωπος που νοιάστηκε για εμένα». Το μαξιλάρι έγινε πια υγρό από τα δάκρυά της. Κατάλαβε τελικά πως στη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι η καλοσύνη και η αγάπη είναι τα σημαντικότερα πράγματα στον κόσμο. Μια νύχτα μόνο. Όλα άρχισαν εκείνο το κυριακάτικο απόγευμα. Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. Ένα έκτακτο δελτίο μας καθήλωσε στην οθόνη, κοιτάζοντας έντρομα την εξέλιξη του ναυαγίου, ανοιχτά της Λέσβου. Μια ταινία τρόμου εξελισσόταν μπρος στα μάτια μας. Θαρώτη με πήρε ο ύπνος, καθώς τα βλέφαρά μου βάρηνα. Ξαφνικά, μια φωνή και ένα σκούντιγμα τάραξε τη γαλήνη του ύπνου μου. Ήταν ο πατέρας μου. «Ξύπνα είσαι, έλα βιάσου, πρέπει να φύγουμε». Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν κατάλαβα πότε βρεθήκαμε στον δρόμο. Σμίξαμε και με άλλους ανθρώπους, ακολουθώντας την ίδια πορεία. Η βροχή χτυπούσε το πρόσωπό μου. Η ανάσα του πατέρα μου ακουγόταν βαριά στα αυτιά μου. Τα βήματα κάποια στιγμή σταμάτησαν και άρχισε ένα γλυκό κούνημα που με νανούριζε. Ήταν η βάρκα που ξανεκρυγόταν στο σκοτεινό και μαύρο πέλαγος. Το κρύο ήταν τσουχτερό και κανείς δεν μιλούσε. Η μητέρα μου ήταν δίπλα με μια σακούλα στα χέρια, με τα λιγοστά υπάρχοντά μας. Η βροχή δυνάμωνε και το κρύο ήταν τσουχτερότερο, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Τι να πει άλλωστε. «Βλέπω φως, βλέπω φως», φώναξε κάποιος από τη βάρκα μας. «Σωθήκαμε, σωθήκαμε», αρχίσαμε όλοι να φωνάζουμε. Η νύχτα έγινε μέρα ξαφνικά. Ήταν η προβολή από το διασωστικό που μας πλησίαζε. Τότε φάνηκε η τραγωδία. Άνοιξα τα μάτια μου με όση δύναμη είχα για να δω. Άνθρωποι καθόντουσαν μουδιασμένοι, κουκουλωμένοι. Μια γυναίκα με πήρε από την αγκαλιά του πατέρα μου, μιλώντας του με γλώσσα που δεν ήξερε, αλλά σε χρόνους καταλάβαινε. Ήταν η γλώσσα της ανθρωπιάς και της αγάπης. Αυτή είναι ίδια σε όλο τον κόσμο. Μας πήγαν σε καταβλισμούς, μας πρόσφεραν αμέσως ρούχα και ζεστό γάλα. Δεν θυμάμαι για πόσες ώρες κοιμόμουν. Αισθανόμουν ξεκούραστη και ήρεμη. Ο ήλιος φώτιζε και έγινε το πρόσωπό μου. Πού είναι ο καταβλισμός? Είμαι στο δωμάτιό μου. Είμαι σκεπασμένη με την αγαπημένη μου κουβέρτα. Είμαι σπίτι μου. Ώστε όνειρο ήταν λοιπόν. Όχι. Ήταν ένας εφιάλτης που το ζουν χιλιάδες άνθρωποι και παιδιά. Ένας εφιάλτης που θέλει να σταματήσει αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι. Άνθρωπος σημαίνει ελπίζω. Ελπίζω σημαίνει ζω. Deep sighs.
Πρώτο βραβείο. Όλα έχουν ομορφιά, αλλά δεν μπορούν όλοι να τη δουν. Γεωργιοπούλου Αντωνία από το πρώτο γενικό ενιαίο λύκειο. Παρακαλώ την κυρία Βασίλη Γεωργιόπουλο, διευθυντή του πρώτου γενικού ενιαίου λυκείου. Δεύτερο βραβείο. Κυνηγώντας ένα καλύτερο αύριο. Τίνου Παναγιώτα, πρώτο γενικό ενιαίο λύκειο. Λόγω απουσίας της Παναγιώτας, το βραβείο θα παραλάβει η Δέσποινα Δουρούμη. Παρακαλώ τον κύριο Τίμο Γιανακόπουλο, μέλος της Κριτικής Επιτροπής, για την απονομή. Όλα έχουν ομορφιά, αλλά δεν μπορούν όλοι να τη δουν. Πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα θέλουμε. Καθόμαστε και βλέπουμε τα σχέδιά μας, τα όνειρα μιας ζωής να πετάγονται όλα σε μία μόνο στιγμή. Το όνομά μου είναι Άσλη. Μπορεί να είμαι μόλις 14, νιώθω εν τούτης τόσο μεγάλη. Περπατώ στον δρόμο και νιώθω τον αέρα στο πρόσωπό μου, τη δροσιά στο στέρνο μου, τα μάτια μου να δακρύζουν από τον ήλιο. Βλέπω την ομορφιά σε μια παλιά καρέκλα, σε ένα ξεχασμένο κτίριο. Σκέφτομαι πως κάθε πράγμα είναι διαφορετικό. Το πορτοκαλί όμως από το ίδιο βασίλεμα μπορεί να το κάνει τόσο όμορφο, τόσο παραμυθένιο. Περπατά κοντά στα μαγαζιά και βλέπω το είδωλό μου στο τζάμι, δημιουργώντας διάφορα σενάρια στο μυαλό μου. Σαν ένα πλάνο από ταινία. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο, όταν απλώς χαζεύω έξω από το παράθυρο, σκέφτομαι πως παίζει μουσική. Μοιάζει τόσο αληθινό που θέλω να τραγουδήσω, να σηκώθω, να χορέψω. Όταν γράφω, με πιάνει ένα παράξενο συνέστημα. Νιώθω τους χτύπους της καρδιάς μου να πληθαίνουν, το αίμα να κυλά πιο γρήγορα στις φλέβες μου. Είμαι η Άσλη, ένα κορίτσι 14 χρονών, με παράξενο γούστο. Διαβάζω συνεχώς Dickens και Gutenberg και έχω καρκίνο. Μπορεί η ιστορία μου να σας φανεί συγκινητική, μελαγχολική ή βαρετή. Είναι όμως η ιστορία που μου άλλαξε τη ζωή. Και έχει σχέση με ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι μοναδικό. Την Σάτι. Το πιο χαρούμενο παιδί μέσα στο νοσοκομείο. Το δωμάτιό της ήταν δίπλα στο δικό μου. Είχαμε πολλά κοινά. Η Σάτι φτιάχνει τα πιο τέλεια σκίτσα. Με ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Ξέρει τις ελπίδες και τα όνειρά μου. Ξέρει τις ανησυχίες και τους βαθύτερους φόβους μου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον κόσμο μου χωρίς αυτήν. Ξυπνούσαμε, κάνουμε βόλτες μέσα στην κλινική, τρελαίναμε τις νοσοκόμες. Αυτή ήταν βασικά η μέρα μας τουλάχιστον μέχρι τότε. Αυτό που μου ετοίμαζε η Σάτι πραγματικά δεν το περίμενε. Α, Άσλη, ξέχασα να σου πω. Κάθε παιδί με καρκίνο δικαιούται μία ευχή. Τι ζήτησες? Ένα ταξίδι, φυσικά στο Βιετνάμ. Ίσως επειδή στον πόλεμο σκοτώθηκε ο μπαμπάς της, και αυτή ήθελε να γίνει δημοσιογράφος, πολεμική ανταποκρίτρια. Αχ, με πόσο πάθος μου μιλούσε ώρες ατελείωτες για τα μέρη που θα έβλεπε, τους ανθρώπους που θα βοηθούσε. Αυτό είναι τέλειο. Πότε φεύγεις? Πότε φεύγουμε, εννοείς? Σήμερα το απόγευμα. Θα έφευγα εγώ χωρίς εσένα? Δεν πήγαμε ποτέ αυτό το ταξίδι. Μετά το χειρουργείο, και ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις της, είδα για πρώτη φορά τη Σάτι να κλαίει. Δεν άντεχα να τη βλέπω έτσι. Δεν έμοιαζε σε τίποτα με εκείνο το κορίτσι με τα καταπράσινα λαμπερά μάτια που ακτινοβούλωσαν κάνοντας όλους γύρω της να αισθάνονται καλύτερα. Το βασανιστήριό της τελείωσε 2 μέρες μετά. Το δικό μου μόλις είχε αρχίσει. Έπεσα στο κρεβάτι με μανία. Ένα χαρτί ξεσκεπάστηκε. Το άνοιξα. Ήταν ένα σκίτσο της. Ένα ήλιο βασίλεμα. Ένα ήλιο βασίλεμα στο Βιετνάμ. Κυνηγώντας ένα καλύτερο αύριο. Μόνος, διψασμένος, πεινασμένος, εξουθενωμένος, έχω καταφέρει να ξεφύγω εγκαταλείποντας την πατρίδα μου, το σπίτι μου, την οικογένειά μου. Μόλις καταφέραμε να βγούμε από τα σύνορα του Τουρκμενιστάν και τώρα θα πρέπει να περάσουμε από τη μεγαλύτερη λίμνη της γης, την Κασπία Θάλασσα. Περιμένω τη σειρά μου μαζί με άλλες χιλιάδες προσφύγων για να περάσουμε απέναντι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αισθάνομαι τόσο μικρός και αρχίζω να σιγοκλαίω. Ως που με προσέχει ένας άντρας. Ήταν ο κύριος Γιασίρ, ο γείτονας απέναντι από το σπίτι μας στο Αφγανιστάν. Πλησίασε και αμέσως με αγκάλιασε. Μην ανησυχείς, από εδώ και πέρα είσαι πρώτη προστασία μου. Ο κύριος Γιασίρ πήγε να κανονίσει τη μεταφορά μας. Η γυναίκα του μου έδωσε να φορέσω ένα μπουφάν της μεγαλύτερης κόρης τους. Τα μικρά κορίτσια με βουρκωμένα μάτια μου είπαν πως έχασαν τη μεγαλύτερη αδερφή τους από χειροβομβίδα, λίγο πρωτού βγουν από τα σύνορα. Και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας για την απέναντι όχθη που ήταν το Αζερμπαϊτζάν. Ξάφνου άκουσα τη φωνή του κυρίου Γιασίρ να φωνάζει για βοήθεια. Τον ακούγησα να παλεύει με 2 ψάρια. Η οικογένειά του ούρλιαζε και έκλαιγε δυνατά. Όχι, Γιασίρ, μη μας αφήνεις. Όχι, γιατί.
Τα ψάρια με τα τεράστια δόντια τους είχαν τρυπεί στη φουσκωτή βάρκα μας και έπρεπε να φτάσουμε στην ξηρά κολυμπώντας. Ήμασταν από τους λίγους που επέζησαν. Δεν ξέρω πόσες μέρες έχω να φάω κανονικό φαΐ, πόσες μέρες έχω να νιώσω ζεστασιά στο κορμί μου, πόσες να πληθώ. Το μόνο που μπόρεσα να κάνω είναι να ελπίζω. Περάσαμε τα σύνορα της Αρμενίας και συνεχίζουμε ανάμεσα από τα πυκνά δάση της Τουρκίας. Αποφασίσαμε να μεταναστεύσουμε στην Ελλάδα, στη Μυτιλίνη. Μπήκαμε ξανά στα μαύρα φουσκωτά της πλάκας. Φτάσαμε στη Μυτιλίνη και αφού περάσαμε εκεί δύο νύχτες, ταξιδέψαμε αυτή τη φορά με καράβι, στοιχείο με ασφάλεια. Διανύσαμε αρκετά χιλιόμετρα περπατώντας, ώσπου αντικρίσαμε μια απαράμιλη ομορφιά μεσαιωνικό χωριό, το Πυργή. Και συλλογικά αποφασίσαμε να εγκατασταθούμε σε αυτό το μέρος. Όσον αφορά το μετά, σίγουρα κάτι θα σκεφτώ. Μάλλον θα σκεφτούμε, γιατί ύστερα από όλη αυτή την κουραστική διαδρομή βγήκε και κάτι καλό. Απέκτησα μια νέα οικογένεια. Έχασα πολλά, πέρασα πολλά και συγχρόνως έμαθα πολλά. Μια παρόμοια εμπειρία, φανταστείτε την για όλους, εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίοι διέζησαν αυτό το ταξίδι για να γλιτώσουν από τους ίδιους τους ανθρώπους τους, κυνηγώντας ένα καλύτερο αύριο. Όσοι αργά είναι αλήθειες, όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω, τα πιο μεγάλα ψέματα.